Βρισκόμαστε στη Δάβλια και συγκεκριμένα υπήρχε μια σύγκρουση του τρένου, μια αμαξοστία που πήγαινε προς Θεσσαλονίκη με μια άλλη που ερχόταν για να βοηθήσει γιατί είχε χαλάσει μηχανή. Με αποτέλεσμα να σηκωστούν λίγο έξω από την Λιβαδιά. Δεν μπορούσαμε να γίνει επέμβαση στο σημείο εκείνο γιατί ήταν προσπέλαστο από τα οχήματα δικά μας και ήταν μακριά για να μεταφέρουμε τους τραυματίες. Ήρθε η μηχανή, το μεταφέρανε στο σημείο αυτό που είναι η Δάβλια και από εδώ πλέον έχει γίνει ο απεγκλωβισμός των ατόμων και η διαδικασία του τριάζ μέσα για να δούμε τι ακριβώς ποια άτομα χρήζουν τις μεταφοράς τους σε νοσοκομείο. Ενημερωθήκαμε ότι υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, έτσι, ελαφρά μεν, αλλά υπάρχουν αρκετοί. Υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή έχουμε μεταφερθεί 5 άτομα στο νοσοκομείο και περιμένουμε άλλα 2 για την μεταφορά του στο νοσοκομείο. Κάποια άλλα άτομα τα οποία είναι με μικροτραυματισμούς έχει παρασχεθεί βοήθεια από κάποιους νοσηλευτές που ήταν από το στρατιωτικό νοσοκομείο στην Αθήνα και κάποιους γιατρούς που ήταν μέσα στο τρένο. Τους δώσαν τις πρώτες βοήθειες, με αποτέλεσμα δεν θέλουν να μεταφερθούν. Εμείς θα περιμένουμε μέχρι να δούμε αν χρειαστούν να μεταφερθούν και αυτοί στο νοσοκομείο. Υπάρχουν ανάμεσα στις τραυματίες και παιδιά, ενημερωθήκαμε κάποιο παιδάκι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα παιδάκι 9 χρονών, το οποίο έχει τον αυχένα του και περιμένουν να έρθει το ασθενοφόρο για να μεταφερθεί στην παιδοχειρουργική κλινική του Ισλαμίας. Αναστάτωση γενικότερα νομίζω από τη 1 η ώρα το μεσημέρι, 1:30 είναι κινητοποιημένη η αμαξοστοιχεία. Δεν ξέρετε τους λόγους προφανώς. 1:30 η αμαξοστοιχεία. Σε κάποια στιγμή ειδοποιηθήκαμε, πλησιάσαμε στην αμαξοστοιχεία, αλλά μας ενημερώσαν ότι είναι βλάβη της μηχανής, με αποτέλεσμα εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κανένα έργο. Με το που δυστυχώς συνέβη το Πειραιό, αμέσως έγινε μεγάλη κινητοποίηση με 16 οχήματα και 40 άντρες. Δύσκολη η πρόσβαση στο σημείο αυτό γιατί όπως ξέρετε χιονίζει από παντού. Άρα ανοίγαμε τους δρόμους για να φτάσουν και τα ασθενοφόρα και οι δυνάμεις, οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές φυσικά, η ομάδα πολιτικής προστασίας. Να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ της Λιβαδιάς οι οποίοι ήρθαν τα παιδιά από την πρώτη στιγμή και προσφέραν τη βοήθειά τους και αυτοί. Ακολουθήσαμε την πυροσβεστική, η οποία ήταν εδώ πέρα στο σημείο με ένα δικό μας πλήρωμα. Ήταν κάποιοι τραυματίες κάτω που τους βγάραμε οι πυροσβεστικοί και εμείς βοηθήσαμε επικουρικά μεταφορία για να τους πάρει το ασθενοφόρο. Και στη συνέχεια ελέγξαμε τον υπόλοιπο τρένο μαζί με την πυροσβεστική με βάση τις εντολές τους, αν υπήρχαν και περαιτέρω τραυματίες που πράγματι υπήρχαν, γύρω στο 9 με 10 από ό,τι έχουμε πληροφόρηση. Υπάρχουν ανάμεσά τους και παιδιά από ό,τι μαθαίνουμε τραυματίες, έτσι. Από ό,τι γνωρίζω, ναι, σίγουρα υπάρχει ένα παιδί ενός έτους αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει ένα θέμα με το γάλα του που είναι ένα εξειδικευμένο γάλα και ψάχνουμε να το βρούμε. Ο κόσμος ταλαιπωρημένος αρκετά γιατί είναι από τη 1:30 κινητοποιημένος. Είναι αρκετά ταλαιπωρημένοι, εκνευρισμένοι, βέβαια και σοκαρισμένοι, οπότε δεν μπορώ να πω και αρκετοί από τους επιβάτες θελήσαν να μας βοηθήσουν κιόλας. Όλα είναι καλά. Τώρα ποια είναι η εξέλιξη από εδώ και πέρα, τι γίνεται, έρχεται καινούργια μηχανή, πώς θα... Δεν γνωρίζω κάτι, πλέον θα επιληφθεί η πυροσβεστική υπηρεσία, εμείς πλέον επικουρικά που θα μας πούνε και λόγω των καιρικών συνθήκων θα κινηθούμε.